την ώρα που το τουριστικό ρεύμα βαδίζει προς την κορύφωσή του, εν μέσω μιας τουριστικής σεζόν που δείχνει να έχει μια τεράστια δυναμική για τη χώρα και το νησί, οι αερολιμενικοί κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για μια σειρά από περιστατικά ασφαλείας που θέτουν, όπως λένε, σε κίνδυνο τη ζωή επιβατών και εργαζομένων. Τελευταίο περιστατικό, όπως καταγγέλουν, ήταν στα αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης στις 10 Απριλίου, όταν παρά τη ρητή εντολή της κρατικής αεροπορικής αρχής του Αερολιμένα να μην γίνει κανένας ανεφοδιασμός αεροσκάφους με καύσιμα λόγω καταιγίδας. Ο ανεφοδιασμός έλαβε χώρα και ξεκίνησε με αποτέλεσμα κεραυνός που έπεσε δίπλα στο χώρο ανεφοδιασμού να προκαλέσει σπινθήρα στο στόμιο της μάνικας ανεφοδιασμού. Με τους αερολιμενικούς να καταλήγουν πως αν είχε προλάβει να τοποθετηθεί στην είσοδο της δεξαμενής στο αεροσκάφος, θα είχαμε σωρό από νεκρούς. Ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο όμως ήταν σημαντικό, ήταν σοβαρό, δεν είναι. Και διερευνάται από μας, δεν έχει μείνει έτσι. Μεμονωμένο χαρακτήρισε το περιστατικό ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος ωστόσο εξήγησε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αεροδρομίου στο Ηράκλειο βασίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο παλιό μοντέλο. Υπάρχει ένα θέμα με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ότι όταν υπάρχει ένα μέτωπο, τις περισσότερες φορές χτυπάει εδώ, επειδή είναι ανοιχτός ο χώρος. Είχε ξανασυμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Πάλι εκεί πέρα, στην περιοχή των καυσίμων, έχουν βάλει αλεξικέραυνα. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν έπεσε στο αλεξικέραυνο, έπεσε ο κεραυνός λίγο πιο δεξιά. Έχετε δει πολλούς κεραυνούς στην Κρήτη, τουλάχιστον φέτος? Όχι. Έτυχε ένας κεραυνός. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών, μέσω της νέας αποκάλυψης για το νέο περιστατικό ασφαλείας, επανήλθε επί της ουσίας στο κεντρικό ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τις αντιδράσεις στον νόμο Καραμαλή, που κατήργησε, όπως λένε, ουσιαστικά τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό στα αεροδρόμια, απαξίωσε τις αεροπορικές αρχές και δημιούργησε μια αθηνοκεντρική δομή ελέγχου που συνολικά θέτει επικίνδυνο τις αερομεταφορές και μάλιστα, όπως καταγγέλουν, χωρίς καν ο τέος υπουργός να έχει δεχθεί να τους συναντήσει. Ίσως γιατί παρόλα όσα έχουν συμβεί ακολουθείται η ίδια απαξιωτική πολιτική και στα ζητήματα ασφάλειας των αερολιμένων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της ασφάλειας των πολιτών. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει το αβαντάζ να παραμένει στο παλιό καθεστώς και οι αερολιμενικοί να έχουν το ρόλο τους και πρέπει να τον εφαρμόζουν ανεξάρτητα τι μπορεί να υπάρχουν νομικά θέματα. Εγώ τους έχω δώσει εντολή. Αυτοί είναι οι πάροχοι του αεροδρομίου, αυτοί δουλεύουν το αεροδρόμιο. Δεν αρνήθηκα σε κανένα να επιβάλλει και πρόστιμα και ας έρθουν να μου πούνε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό κτλ.